Με τσουχτερά πρόστιμα κινδυνεύουν επιχειρηματίες εστίασης στην περίπτωση που δεν γίνει διασύνδεση των ταμιακών μηχανών τους με τα POS, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει στα τέλη του μήνα. Και στην Κρήτη, επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης αντιδρούν, καθώς από τη μια καλούνται να προχωρήσουν στην αναβάθμιση του συστήματος, πληρώνοντας το σχετικό κόστος, και από την άλλη καλούνται να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη για τις νέες ταμιακές μηχανές που θα πρέπει να εφοδιαστούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Καλούμαστε να αντικαταστήσουμε πέρα από τη διασύνδεση και την ταμιακή μηχανή, η οποία είχε ένα ειδικό πρόγραμμα παραγγελιοψίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο καθαρά και μόνο για την εστίαση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μέσα σε τόσο μικρό διάστημα δεν είναι εφικτό να γίνει, ούτε από τους τεχνικούς που τα υποστηρίζουν όλα αυτά, αλλά ούτε για από εμάς τους ίδιους, που πρώτα απ' όλα θέλουμε μία περίοδο προσαρμογής για να το μάθουμε, και δεύτερον η εγκατάσταση, η οποία δεν προλαβαίνουν οι τεχνικοί να ανταπεξέλθουν. Φανταστείτε αν γίνουν ελέγχοι, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς οι καταστηματικοί. Δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε απογοητευτεί, όχι εγώ μόνο, αλλά όλος ο κλάδος της εστίασης έχουμε έρθει σε απόγνωση μεγάλη με τους νόμους αυτούς, τους γρήγορους, τους εδώ και τώρα να εφαρμόσουμε. Είναι αδύνατον οι ταμιακές μηχανές που υπάρχουν τώρα να προλάβουν τα σέρβις και αυτοί που έχουν αναλάβει την υποστήριξη των ταμιακών μας μηχανών να τις αναβαθμίσουν, πρώτον, και δεύτερον πρέπει μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε αλλάξει ταμιακές μηχανές εμείς από ό,τι λένε η εστίαση, και πρέπει να πληρώσουμε τώρα την αναβάθμιση και να πληρώσουμε και να αγοράσουμε τις επόμενες ταμιακές μηχανές. Δηλαδή, διπλό το έξοδο. Για το διπλό κόστος μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών, επιχειρηματίες της εστίασης εκφράζουν τις αισθάσεις τους, ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο να δοθεί παράταση στο επίμαχο μέτρο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά στο νέο πλαίσιο. Πρέπει οι επιχειρήσεις εστίασης να αλλάξουν 2 φορές σε διάστημα 3 μηνών ταμιακές μηχανές. Μάλιστα, δεν προβλέπεται κάποιο έξτρα βάουτσερ για αυτό. Ιδανικά το Υπουργείο θα πρέπει να δώσει μια νέα παράταση έστω στις επιχειρήσεις εστίασης, ούτως ώστε να προβούν σε μία μόνο αναβάθμιση, να αποφύγουν και οικονομικό και διοικητικό κόστος. Από τη στιγμή που έχουμε το διάστημα αυτό, το οποίο είναι μέχρι 36, γιατί θα πρέπει να απολογηθούμε σε περίπτωση που δεν έχει γίνει διασύνδεση του ΠΕΟΣ, αφού ούτως ή άλλως μέχρι 36 θα πρέπει να μπει η καινούργια ταμιακή? Μπορεί να γίνει διασύνδεση, όμως αυτό επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στους επιχειρηματίες. Γι' αυτό το λόγο νομίζουμε ότι είναι λάθος να γίνει έτσι και θα πρέπει να πάρουμε παράταση υποχρεωτικά. Είχα πάει, δεν θέλω να πω όνομα της τράπεζας, ναι, μια τράπεζα, και μου είπε: δεν έχουμε ούτε την υποστήριξη την τεχνική να προλάβουμε, αλλά δεν έχουμε και ούτε τα ποιο για να σας εξυπηρετήσουμε. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε καθόλου, ακόμα είμαστε στο κενό. Μέχρι σήμερα ούτε οι μισοί επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης στο Ηράκλειο δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, ενώ η όλη διαδικασία προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς τεχνικοί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον μεγάλο όγκο δουλειάς.